Πού βασίζονται αυτές οι αντιδράσεις των κομμάτων σε σχέση με την διαφήμιση? Κύριε Κυριάκου, θεωρώ πως αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ότι η διαφημιστική πίτα έχει μειωθεί κατά περίπου 70% τους τελευταίους τρεις μήνες, χωρίς μάλιστα κανένα να γνωρίζει πόσον ακόμα θα μειωθεί. Το ΡΙΚ έχει διασφαλισμένη την κρατική χορηγία, άρα και την επιβίωση του. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα ιδιωτικά κανάλια, που το μόνο έσοδο το οποίο έχουν είναι ακριβώς η διαφήμιση. Και αυτό το οποίο έχει πει ο Υπουργός Εσωτερικών είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι η ώρα να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν όλοι και μαζί η πολυφωνία. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει μια συζήτηση σε σχέση με το ρόλο και την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ποιος ακριβώς πρέπει να είναι και πώς προσδιορίζεται. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που έχει οπωσδήποτε αποστολή να είναι να ανταγωνίζεται ιδιωτική τηλεόραση και ραδιοφωνία. Αυτά τα επιχειρήματα δεν τα κατανοούν τα άλλα κόμματα, ότι στραγγαλίζεται η ιδιωτική τηλεόραση με τα δεδομένα που υπάρχουν στις διαφημίσεις αυτή τη στιγμή, κυρία Κυπριανού? Δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί τα άλλα κόμματα, αλλά θεωρώ πως ναι, θα υπάρξει μια ευρύτερη κατανόηση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι μέσα και από νομοθετικές ρυθμίσεις, ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειωθεί κατά περίπου 40%. Και όμως συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτόν εξυπακούει ότι υπήρχαν τεράστια περιθώρια εξοικονομήσεων. Δεν νομίζω ότι τα 4 εκατομμύρια τα οποία είναι η διαφήμιση η οποία λαμβάνει σήμερα από την ελεύθερη αγορά το ΡΙΚ θα του δημιουργήσουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα προβλήματα. Υπάρχουν περιθώρια και άλλων εξοικονομήσεων για το ΡΙΚ. Και να πω και κάτι άλλο με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην ΕΡΤ. Στερνή μου γνώση να σήχα πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί πλέον ο Κύπριος φορολογούμενος να επιβαρύνεται με την ασυδοσία, και είναι πολύ προσεγμένη η λέξη, με την ασυδοσία του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα. Έχει κουραστεί να πληρώνει τις σπατάλες, τις πολύ ψηλές απολαβές, το υπεράριθμο προσωπικών. Άρα είναι η ώρα όλοι να λειτουργήσουμε με τον σωστό τρόπο. Πότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα, κύριε Κυπριανού? Θεωρώ πως την ερχόμενη Πέμπτη, κύριε Κυριάκου, στην Επιτροπή Εσωτερικών θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα ευρύτερο φάσμα που έχει να κάνει και το που έχει καταντήσει η πατρίδα μας. Και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΡΙΚ. Αναφέρομαι γενικότερα στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Ή θα κάνουμε εξυγίανση του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα, ή διαφορετικά είμαστε ανάξιδοι στίχης μας. Αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι τυχαία. Είναι ακριβώς διότι δεν ενήργησαν κάποιοι έγκαιρα. Υπήρξε ένα ασυδοσία. Θεωρήσαμε αυτά τα βασίλεια τα οποία είχαμε δημιουργήσει ότι μπορούμε εκεί να κάνουμε όλοι είτε κομματικό παιχνίδι, είτε συντεχνιακό παιχνίδι, είτε οτιδήποτε άλλο. Ο Κύπριος φορολογούμενος δεν αντέχει άλλον. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Έχουμε φτάσει στο τέλος μιας πορείας και πρέπει η εξυγίανση να γίνει εδώ και τώρα. Ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε, κύριε Κυπριανού. Καλά. Καλό βράδυ.